يعني كما هي العادي كانت العلاقات مع الأمين العام والأمين مارينو يعني هي علاقات تتسم بالصراحة والاتفاق على كل شيء بما له علاقة بتحليل ما يدور بالمنطقة والإقليم والعالم. Όπως συνηθίζεται, η σχέση μας και οι συναντήσεις με τον σύντροφο Γενικό Γραμματέα και τον κύριο Μαρίνο χαρακτηρίζονται από ειλικρίνεια και από την ορθή εκτίμηση και σύμπτυξη απόψεων για την ανάλυση της διεθνούς κατάστασης και των εξελίξεων. وجرى التأكيد كما هو دائما على الموقف الثابت للحزب الشيوعي اليوناني من قضية الشعب الفلسطيني. Και τονίστηκε όπως πάντα η σταθερή θέση του ΚΚΕ υπέρ των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού. وهذا أمر مرحب به دائما لدى أبناء كل شعبنا الفلسطيني ولدى القيادة السياسية الفلسطينية في منظمة التحرير. Η στάση του ΚΚΕ είναι καλοδεχόμενη από όλο τον Παλαιστινιακό λαό και από την ηγεσία του Παλαιστινιακού λαού στην Παλαιστινή. ونحن الآن ننتظر يعني إعادة فتح الأجواء حتى نرحب بالأمين العام ووفد الحزب إلى زيارة فلسطين. Περιμένουμε την άρση των περιορισμών ώστε να μας επισκεφθεί ο σύντροφος Γενικός Γραμματέας στην Παλαιστίνη και να τον καλωσορίσουμε στην Παλαιστίνη, στην πατρίδα μας. جرى تحديدا الحديث الآن عن المخاطر والتي تهدد بها حكومة الرأسين في إسرائيل لعملية استكمال الضم الاستعماري ل 30% من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية. أراضي دولة فلسطين المحتلة. Κατά την συνάντηση τονίστηκε πάλι η καταδίκη της επικείμενης προσάρτησης Παλαιστινιακών εδαφών από την κατεχόμενη δυτική όχθη, από την δικέφαλη Ισραηλινή κυβέρνηση που παραβιάζει και τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. هذا الأمر إذا تم طبعا سيكون المسمار الأخير في نعش عملية السلام وتدميرا لفكرة مبدأ حل الدولتين على حدود 67 بما يؤهل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمة القدس الشرقية. Προσαρτήσεις αυτής, εάν πραγματοποιηθούν, θα αποτελέσουν τον πραγματικό ενταφιασμό του Παλαιστινιακού ζητήματος και της λύσης των δύο κρατών στα σύνορα του 1967. نحن نثمن يعني المبادرة التي تقوم بها الأحزاب الشيوعية الأوروبية في معارضة هذه الإجراءات الكولونيالية الإجرامية الإسرائيلية بدعم من النظام في الولايات المتحدة الأمريكية. Καταδικάζουμε αυτά τα μέτρα τα εγκληματικά που λαμβάνουν η Ισραηλινή κυβέρνηση με στήριξη του εγκληματικού καθεστώτος των ΗΠΑ και χαιρετίζουμε τη στάση των Ευρωπαϊκών Κομμουνιστικών Κομμάτων που τάσσονται στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού. ونعتقد انه باليونان بهذه الدولة الصديقة ومع هذا الشعب الصديق. Και θεωρούμε ότι στην Ελλάδα, έχοντας την Ελλάδα ως κράτος φιλικό για την Παλαιστίνη και τον ελληνικό λαό που τάσσεται φιλικά υπέρ το λαό μας. يجب أن تقوم الحكومة وطبعا بضغط من الأحزاب اليونانية السياسية لأخذ موقف منفرد وفي داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص عملية الضم والاعتراف بدولة فلسطين. Και πρέπει η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος να λάβουν θέση υπέρ της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους και κατά των προσαρτήσεων είτε σε επίπεδο Ελλάδας ή σε συλλογικό επίπεδο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. لأنه أولا يعني الاعتراف هو يحدد حدود الدولتين لأنه الدول تعترف بإسرائيل دون معرفة حدودها. Διότι η αναγνώριση του κράτους Παλαιστίνης από την ελληνική κυβέρνηση προσδιορίζει τα σύνορα της Παλαιστίνης διότι δεν υπάρχει κράτος χωρίς σύνορα. وعندما تعترف اليونان بدولة فلسطين على حدود 67 هذا يحدد أيضا حدود دولة إسرائيل. Επίσης, όταν η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967, αυτό θα προσδιορίσει επίσης τα σύνορα του κράτους του Ισραήλ. Υπάρχουν δύο καθήκοντα σε αυτό το ζήτημα. الاستحقاق الأول الذي تحدث عنه الرفيق الأمين العام بقرار البرلمان اليوناني في ديسمبر 2015 بدعوة الحكومة للاعتراف بإجماع أعضائه. Το πρώτο σχετίζεται με την πραγματοποίηση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους με βάση τη ομόφωνη απόφαση τη Ελληνική Βουλή το Δεκέμβριο του 2015. Και το άλλο καθήκον σχετίζεται.
σχετίζεται με την ξεκάθαρη τοποθέτηση της ελληνικής κυβέρνησης υπέρ της λύσης των δύο κρατών στα σύνορα του 1967 και της άρνησης και καταδίκης των προσαρτήσεων ως ελληνική κυβέρνηση. وانا اعتقد برغم من الخلافات القائمه بين الاحزاب السياسيه اليونانيه في قضايا اقتصاديه اجتماعيه και θεωρώ ότι παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν ανάμεσα στα ελληνικά κόμματα σε κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει ένας συμβιβασμός, μια ομοφωνία για την Παλαιστίνη. Έχουμε μεγάλη ελπίδα σε αυτό. Σούκραν μαραθαν ούχραν λαδαφίκ αλαμίν λαχ. Ευχαριστώ για δεύτερη φορά τον σύντροφο Γενικό Γραμματέα.